Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Στη σημερινή μας παρουσία θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πιστεύω πολύ επικοδομητική και ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την κυρία Μίνα Μαϊοπούλου. Είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και προσωπικής ανάπτυξης. Και την καλέσαμε σήμερα στην Ελεύθερη Πένα. Να της πω καταρχήν καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνουμε? Καλησπέρα, χαιρετώ όλους τους θεατές και εσένα Δημήτρη. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου. Να εξηγήσω στον κόσμο ότι είσαι στη Θεσσαλονίκη, έχεις δικό σου γραφείο. Διατηρείς ένα κανάλι στο YouTube, να το πούμε και αυτό, το οποίο η Ελεύθερη Πένα προτείνει στον κόσμο να το παρακολουθήσει. Να μας πεις και πώς λέγεται το κανάλι, γιατί δίνεις έτσι σημαντικές συμβουλές και αναπτύσσεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό τα τελευταία ειδικά 2-3 χρόνια, με όλη αυτή την ιστορία που έγινε και παράνοια σε αρκετές των περιπτώσεων, ας μου επιτραπεί, έκφραση με τον κορονοϊό. Αν θες μας λες το κανάλι, μιας που ξεκινήσαμε με αυτό. Να... Μίνα Μαϊοπούλου, συμβουλευτική ψυχολογία. Δίνουμε και συμβουλές ψυχικής υγείας, αλλά και συμβουλές προσωπικής ανάπτυξης. Και τώρα τελευταία το έχουμε και λίγο εμπλουτίσει και έχουμε και καλέσει διάφορους καλεσμένους που δίνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες γενικώς για το γίνεσθε στη χώρα. Μάλιστα. Ωραία. Σε καλέσαμε για αυτό ακριβώς, το θέμα της ψυχικής υγείας σε συνάρτηση με το τι συμβαίνει γύρω μας τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια, από τότε δηλαδή που μπήκε η ιστορία του κορονοϊού, που από ό,τι φαίνεται τα ζητήματα αυτά θα απασχολήσουν και το αμέσως επόμενο διάστημα, διότι βλέπω στην επικαιρότητα ευλογιά των πυθίκων, βλέπω νέα περιοριστικά μέτρα ίσως και γενικώς μια κατάσταση η οποία εξακολουθεί να είναι πρωτόγνωρη, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, και σίγουρα τα τελευταία 2 χρόνια έχουν επιδράσει πολύ κακοποιητικά πάνω στο πληθυσμό. Mm-hmm. Τώρα, εγώ μπορώ να σου πω τι έχω βιώσει, παρακολουθήσει και στο περιβάλλον μου, αλλά και στους συμβολευόμενους μου, γιατί επίσημες μελέτες δεν πολύ υπάρχουν, δεν βγαίνουν στην επιφάνεια αυτά. Καταρχήν, ο διαχωρισμός έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Έχει δημιουργήσει μία διάλυση του κοινωνικού ιστού. Ο διαχωρισμός, έτσι. Οι μισοί έχουν λάβει το σκέπασμα ή ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο εγώ δεν θα το κρίνω, δεν είμαι γιατρός για να έχω άποψη. Εγώ θα μιλήσω μόνο για την φύση του διαχωρισμού. Και η άλλη μισή ή ένα άλλο ποσοστό δεν έχει κάνει ένα συγκεκριμένο σκέπασμα. Ωραία. Ξέρουμε όλοι ότι σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, κανείς δεν μπορεί να μας επιβάλλει να λάβουμε ένα σκέπασμα κατά τη θέλησή μας. Σωστό. Το ψάξει κανείς, υπάρχει η συνθήκη του Οβιέδου, δεν είμαι νομικός, αλλά σαν πολίτης το έψαξα. Τώρα, μέσω της συνεχόμενης πρίσης εγκεφάλου που έχει υποστεί ο πληθυσμός, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τάισαν με τους δικούς μου φόρους, με τους δικούς μας, με συγχωρείς, φόρους, έχουν δημιουργηθεί διάφορα συμπλέγματα στην κοινωνία. Θα πω μερικά από αυτά. Καταρχήν, το εργασιακό bullying. Αν, ας πούμε, σε μια υπηρεσία, το συζητούσα προχθές με μια γνωστή, οι 10 έχουν λάβει ένα σκεύασμα και οι 2 όχι, κατά κάποιο τρόπο αισθάνονται όλο αυτό το διάστημα έναν αποκλεισμό από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αντιμετωπίζονται σαν μολυσμένοι. Που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό και πραγματικά, και συγγνώμη που διακόπτω, αλλά... Έτσι είναι, δηλαδή όλοι ξέρουμε και όλοι γνωρίζουμε άτομα που έχουν υποστεί αυτό το bullying. Άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Ακριβώς. Αντιμετωπίζονται σαν υποδιέστερα όντα. Ούτε καν άνθρωποι. Ότι εμείς είμαστε οι σωστοί, οι καθαροί και εσείς ο ακάθαρτος. Κάπου παραπέμπει αυτό. Κάτι μας θυμίζει αυτό από την ιστορία. Πολλά πράγματα. Ναι. Το άστρο. Των Εβραίων. Εγώ θα σου το πω ξεκάθαρα. Mm. Αυτό θα πεις. Έτσι. Μοναξιά και απομόνωση. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα και τώρα που, όπως ακούμε και τους γιατρούς να λένε, τους συστημικούς και μη συστημικούς, τώρα που η Όμικρον, από ό,τι λένε οι γιατροί, είναι πάρα πολύ αδύναμη, είναι ένα απλό συναχάκι, έτσι λέγεται, έτσι έχω ακούσει. Ακόμα και τώρα βλέπεις ανθρώπους που κυκλοφορούν φοβισμένοι με μάσκα έξω. Φοβισμένοι. Κοιτάνε γύρω τους. Βλέπετε λιγάκι τους μεγάλους ανθρώπους.
Βγαίνει η γιαγιούλα έξω μέσα στη ζέστη με το μπαστούνάκι και είναι φοβισμένη. Δεν πλησιάζει πολύ τον κόσμο. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, διαβήτη, καρκίνο και διάφορα άλλα, καρδιοπάθειες, φοβούνται να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Έχουν καταδικαστεί, επειδή έχουν εκφοβήσει τον κόσμο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φοβούνται να έρθουν σε επαφή με τους δικούς τους ανθρώπους. Τα κρούσματα κατάθλιψης έχουν ανέβει. Η χρήση αντικαταθλιπτικών είναι σε έξαρση. Και ειδικά εντός των lockdown, έτσι, 7 μήνες lockdown δεν είχαμε. Βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Χρήση ουσιών, ανθρώπους που είχαν μια ροπή προς τις ναρκωτικές ουσίες, υπάρχει δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος, ένα μέρος του πληθυσμού, έκανε χρήση βαριών ναρκωτικών ουσιών. Η κοκαίνη ήταν σε έξαρση. Το ανακάλυψαν μέσα από τα λίμματα. Το λέγανε και στην τηλεόραση αυτό. Mm-hmm. Κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας. Οικογένειες που ήταν ήδη δυσλειτουργικές, έτσι, μέσα στα χρόνια, ξαφνικά βρέθηκαν 24 ως 24ωρο έγκλειστοι μαζί με τα έφηβα παιδιά τους και τα κρούσματα βίας ήταν πάρα πολύ αυξημένα. Τα οποία εξακολουθούν και τώρα να είναι. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ένα ξέσπασμα βίας. Δεν ξέρω αν το συνδέεις, αν κατά την προσωπική σου άποψη ακόμα εισπράττουμε είναι τα απομεινάρια, εν πάση περιπτώσει, των περιοριστικών μέτρων που υπήρχαν. Γιατί τώρα lockdown δεν έχουμε, αλλά προφανώς είναι η επόμενη μέρα του lockdown. Εντός του lockdown υπήρχε μια απίστευτη έξαρση, αλλά μην ξεχνάμε ότι το lockdown έχει καταστρέψει και την οικονομία, έτσι. Mm. Θα αφήσω κάποιον ειδικό να αναφερθεί σε αυτό και να το αναλύσει, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι είναι πλέον χαμηλόμισθοι ή δουλεύουν λιγότερες ώρες ή έχουν χάσει την εργασία τους επειδή δεν έχουν προβεί σε ένα σκεύασμα. Η αξιοπρεπή διαβίωση έχει χτυπηθεί. Άρα δικαιολογούνται ακόμα με βάση αυτό. Θα μπορούσε να παίξει ρόλο και αυτό στο να έχουμε ακόμα κρούσματα βίας τώρα χωρίς lockdown αυτή την περίοδο, έτσι. Θα μπορούσε, γιατί τα πολλά προβλήματα δημιουργούν και γκρίνια, δημιουργούν εντάσεις και κάποια στιγμή γίνονται εξάρσεις, γίνονται ξεσπάσματα. Θα σου πω μια πληροφορία που την έμαθα από υγειονομικούς. Έτσι, γιατί αυτά δεν τα έχω διαβάσει πουθενά. Υπήρχε έξαρση απόπειρων αυτοκτονιών σε έφηβα παιδιά που προέρχονταν από δυσλειτουργικές οικογένειες. Mm-hmm. Ζευγάρια δηλαδή που ήδη ήταν σε διαμάχη, αλλά όταν ξέρεις εργάζονται και οι ίδιοι άνθρωποι δεν βλέπονται και πάρα πολλές ώρες, οπότε μπορεί να αποφεύγεται κάπως η ένταση μέσα στο σπίτι. Mm. Όταν ζεις από επιδόματα πείνας, που εισέπρατε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, εντός του lockdown και ξαφνικά είσαι 24-24 ώρες με την οικογένεια μέσα στο σπίτι και με έφηβα παιδιά τα οποία πήγαιναν στο ποδόσφαιρο, πήγαιναν στο βόλεϊ, είχαν τα χόμπι τους, ξαφνικά είναι όλοι κλεισμένοι σε ένα χώρο και δεν θα υπάρξουν εντάσεις. Μόνο να το σκεφτεί κάποιος, να το κάνει εικόνα στο μυαλό του, νομίζω ότι θα δώσει την απάντηση που πρέπει. Είναι ρητορικό το ερώτημά σου αν θα υπάρχουν εντάσεις ή όχι. Προφανέστατα δηλαδή. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως, έτσι. Εννοείται, η λογική λέει ότι σαφώς και θα υπάρχουν εντάσεις. Νιώθεις... Ναι, ναι. Νιώθεις ότι, επειδή μίλησες πριν για κάποιες συνθήκες που κατοχυρώνουν το δικαίωμα της επιλογής, το αυτεξούσιο του σώματος και πάει λέγοντας, νιώθεις ότι αυτά έχουν πάει περίπατο με τη θέληση του κόσμου, ανάγκασαν τον κόσμο μέσω του φόβου να τα ξεχάσει όλα αυτά ή να μην τα αναζητήσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν ο κόσμος έμπαινε σε μια διαδικασία να στηριχθεί πάνω σε αυτά, να τα επικαλεστεί, ενδεχομένως να είχαμε άλλα αποτελέσματα, αν και δεν είσαι νομικός όπως είπες. Αλλά φαντάζομαι είναι κάτι που σε απασχολεί, γιατί σχετίζεται και με τη δουλειά σου. Θα σου πω κάτι. Εγώ θα απαντήσω μόνο στο θέμα του φόβου. Ο φοβισμός ήταν τεράστιο. Ακόμα και άνθρωποι που δεν θεωρώ ότι είναι άτομα τα οποία χειραγωγούνται εύκολα και έχουν δική τους κρίση και διάκριση, έπεσαν θύματα αυτού του φόβου. Και είχαμε και πολύ μεγάλη έξαρση του σύνδρομου της Στοκχόλμης, έτσι. Mm.
Το σύνδρομο Στοκχόλμης είναι το εξής. Σε εκπαιδεύουν κατά τέτοιο τρόπο και σε χειραγωγούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αγαπήσεις τους τυράννους σου. Ναι, είναι, προκύπτουν πολλά μέσα από όλη αυτή την ιστορία και το μόνο σίγουρο είναι ότι φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές που στην αρχή ίσως ο κόσμος δεν τις είχε καταλάβει, αλλά νομίζω πλέον με περισσότερη γνώση, διότι αρκετοί άρχισαν να ψάχνονται μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι έχουν βγάλει κάποια συμπεράσματα και μπορούν να δουν πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα τα οποία ήταν δύσκολο να φανούν στο ξεκίνημα, έτσι, αυτό θέλω να πω. Συμφωνώ, γιατί και εγώ στην αρχή φοβήθηκα πάρα πολύ, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει με την έναρξη του lockdown. Και πίστευα ότι ναι, όλο αυτό γίνεται για το καλό μας. Εγώ θα σου πω μερικές τεχνικές που δημιουργούν, που σε οδηγούν προς το σύνδρομο Στοκχόλμης. Να πω λοιπόν μερικές τεχνικές για το πώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει σε έναν άνθρωπο ή σε έναν πληθυσμό το σύνδρομο Στοκχόλμης. Το σύνδρομο Στοκχόλμης δημιουργήθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια, στη δεκαετία του 70, και ονομάστηκε έτσι όταν μία ομάδα ληστών εισέβαλε σε μία τράπεζα και κράτησε όμηρους ορισμένους υπαλλήλους αυτής της τράπεζας, νομίζω για μία εβδομάδα, δεν θυμάμαι για πόσο καιρό. Κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι ανέπτυξαν συναισθήματα για τους ανθρώπους αυτούς, με αποτέλεσμα και όταν η αστυνομία τους έπιασε και τους απελευθέρωσε, εκείνοι είχαν την τάση να στηρίζουν τους απαγωγείς τους. Και ζητούσαν ευνοϊκότερους όρους για αυτούς. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Απόλυτα, κράτησαν... νομίζω, ναι. Λοιπόν, τι έγινε. Είναι ένας φυσικός μηχανισμός του ανθρώπου, μηχανισμός άμυνας, για να μην του κάνει ο τύραννός του χειρότερο κακό, αρχίσει και αναπτύσσει συναισθήματα. Είναι εντελώς ασυνείδητος μηχανισμός επιβίωσης. Μάλιστα. Που ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, βέβαια, πάντοτε. Συνθήκες βασανισμού. Τώρα, πώς μπορώ εγώ να σε φέρω σε αυτό το σημείο όταν έχω την εξουσία. Έτσι. Οι απαγωγείς είχαν εξουσία εκείνη την ώρα. Είχαν όπλα και τους κρατούσαν όμηρους σε ένα υπόγειο, τέλος πάντων σε μια κρυφή τοποθεσία. Λοιπόν, όταν εγώ έχω ένα μέσο εξουσία στα χέρια μου, όποιο και να είναι αυτό, έχω εξουσία πάνω σου. Στο σώμα σου, στη θέλησή σου. Σε βασανίζω λοιπόν λίγο ή σε περιορίζω, για να το πω πιο κομψά, αλλά για να έχουμε και καλές σχέσεις και να συνεχίσεις να με αγαπάς, ή μάλλον για να με αγαπήσεις και λίγο, να με συμπαθήσεις και λίγο, να μην με θεωρείς και τόσο κακό, σου δίνω μετά και ένα καροτάκι, σε ελευθερώνω και λίγο. Γίνομαι και λίγο καλός μαζί σου. Ωραία. Αλλά υπό όρους, θα το πω λιγάκι συμβολικά, αυτή είναι η μπότα που σε πατάει. Αυτός είναι ο άνθρωπος που σκύβει το κεφάλι. Δεν σε πατάω τόσο ώστε να σου κάνει και τεράστια ζημιά, αλλά σε πατάω τόσο ώστε να μην μπορείς να σηκώσεις το κεφάλι σου και να είμαστε ίσως προς ίσον. Ένας απέναντι στον άλλο. Αυτή είναι η μπότα τώρα που πατάει. Υπάρχει μια τέτοια καρτέλα, αν την ψάξει κανείς στο διαδίκτυο. Ναι, ναι. Ελευθερώνω, σηκώνω λίγο την ποτούλα μου, την τεράστια, την αρβίλα, και εσύ σηκώνεις λίγο το κεφαλάκι και αρχίζεις και γίνεσαι ευγνώμων που σε ελευθέρωσε από τη φυλακή σου. Αχ, τελικά μας απελευθέρωσαν. Τι ωραία. Δηλαδή τα βασικά δημοκρατικά σου δικαιώματα τα θεωρείς ξαφνικά προνόμια, Δημήτρη. Δεν σε ελευθέρωσα από τη φυλακή. Σου έδωσα την ευκαιρία του προαυλισμού, μάλλον. Ίσως θα μπορούσε να πει κάποιος, έτσι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα μπορείς να αναπνεύσεις λίγο περισσότερο αυτό το καλοκαίρι. Έλα, μωρέ, πέρασε και εσύ καλά, άνθρωπος είσαι. Αλλά ξέρεις από το Σεπτέμβριο, να το ξέρεις αυτό, γιατί εγώ όλα για το καλό σου τα κάνω και για την ασφαλειά σου. Γιατί σε αγαπάω κατά πάντα. Και μετά έρχεται πάλι μπότα και σκύβει το κεφάλι. Ναι. Οπότε με αυτή την συνεχόμενη χειραγώγηση, καταρχήν σου περνάνε δύο μηνύματα. Πρώτον, εγώ έχω απόλυτη εξουσία πάνω σου. Τα κάνω όλα για το καλό σου. Και υπάρχει και ένα τρίτο μήνυμα. Τα βασικά σου δικαιώματα έχουν γίνει προνόμια, μικρό ανθρωπάκι. Έχουν γίνει προνόμια. Δεν έχεις πια βασικά δικαιώματα, το έχεις καταλάβει, αλλά εγώ είμαι εδώ για το καλό σου. Μάλιστα. Είναι μια μέθοδος χειραγώγησης.
Είναι τρομερό πραγματικά και πολύ παραστατικά το λες. Νομίζω το καταλαβαίνει πλήρως ο κόσμος που μας παρακολουθεί και μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα ή να συνδέσει τα όσα λες με ό,τι θέλει, ας πούμε, από αυτά που συμβαίνουν γύρω του, έτσι. Μέχρι σε διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να συμβεί και σε γενικό πλαίσιο μπορεί να συμβεί. Τι πρέπει να γίνει όμως? Ποιο είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση που περιγράφεις? Πολύ ωραίο ερώτημα. Να μην κάνουμε τη χάρη σε κανέναν να διαχωριστούμε. Εγώ προσωπικά έχω κρατήσει όλες μου τις σχέσεις ακέραιες. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις κάνει σκεύασμα ή αν δεν έχεις κάνει σκεύασμα. Εγώ τους ανθρώπους που αγαπούσα τους αγαπάω και τώρα. Δεν έχω διαχωρίσει κανέναν. Και θα έλεγα στον κόσμο να μην μπει στην παγίδα να διαχωρίζεται. Θα έλεγα κάτι που δεν θα ακουστεί, αλλά αν μπορούσα να είχα τους ανθρώπους που μας κυβερνούν απέναντί μας, θα έλεγα να αγαπήσουν λίγο περισσότερο το λαό. Να μάθουν οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι πολίτες, να είναι πιο αλληλέγγυοι. Ειδικά ο Έλληνας, θεωρώ, δυσκολεύεται πολύ στο να ενωθεί και να λειτουργεί για το καλό όλων. Χρειάζεται να κάνουμε πίσω, να βάλουμε αρκετά πίσω το ατομισμό μας που είχαμε τόσα χρόνια ως Έλληνες και να κοιτάξουμε και λίγο τον διπλανό μας. Μπορεί να έχει ανάγκη, μπορεί να μην μπορεί να επιβιώσει, μπορεί να έχει απομονωθεί από την κοινωνία, μπορεί μια γιαγιούλα να έχει απομονωθεί, να μην έχει παιδιά και να είναι μόνη της μήνες. Ωραία. Να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο ένα στον άλλο στα μάτια με περισσότερη αγνότητα και εντιμότητα, Δημήτρη. Δεν μας παίρνει άλλο να ζούμε διαχωρισμένα, είτε είμαστε, ανήκουμε στη μία παράταξη, είτε στην άλλη, είτε στη μία πνευματική πεποίθηση, είτε στην άλλη. Αυτά είναι ανοησία, θέλουν πολυτέλειες πλέον σήμερα. Όπου υπάρχει ένα έντονο κακό, γεννιέται αυτόματα και το καλό. Αλλά πάντα γεννιέται από τους λίγους. Ξεκινάει από τους λίγους και απλώνεται σιγά σιγά και στην κοινωνία. Ναι. Καταρχήν, έχει γίνει παγκοσμίως μια μεγάλη συσπήρωση θετικών δυνάμεων. Έτσι, είτε μιλάμε για μια συσπήρωση επιστημόνων, είτε μιλάμε για την συσπήρωση απλών ανθρώπων, απλών πολιτών, έχει γίνει και γίνεται και στην Ελλάδα. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος έχει αφυπνιστεί. Ενημερώνεται και από άλλες πηγές πληροφόρηση, π.χ. τη δική σου. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν όμως πραγματικά πηγές ενημέρωσης. Έχεις δίκιο σε αυτό. Νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αν ψάξει κάποιος, θα βρει πράγματα. Έχουν σαν τα μανιτάρια φυτρώσει καινούργιες πηγές πληροφόρησης. Υπάρχουν τίμοι και έντιμοι δημοσιογράφοι, όπως είσαι εσύ και κάποιοι συναδελφοί, οι οποίοι δεν δέχτηκαν να χρηματοδοτηθούν από το σύστημα, να χρηματιστούν, συγγνώμη, για να θα παραλύσουν ένα αφήγημα, για να το πω λαϊκά. Όχι, αποφάσισαν να ανεξαρτοποιηθούν και να συνεχίσουν να είναι έντιμοι για να μπορούν να κοιμούνται ήσυχα τα βράδια. Που είναι και το αυτονόητο, έτσι, Μίνα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, με κάνεις και κοκκινίζω. Αλλά αυτό είναι το αυτονόητο, δηλαδή ένας δημοσιογράφος πρέπει να έχει αυτή την παιδεία και αυτή την αντίληψη. Αυτό πρέπει να κάνει πρώτα, να υπερασπιστεί την αλήθεια. Αλλιώς δεν είναι χρήσιμο στην κοινωνία. Βέβαια. Ο δημοσιογράφος είναι ταγμένος να κάνει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο είναι άκρως προβληματικό. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι σήμερα πλέον υπάρχει πολύ μεγάλη πληροφόρηση. Ο κόσμος πλέον έχει πάρα πολλές πηγές τις οποίες μπορεί να ψάξει και δεν μπορείς να ισχυριστείς πλέον ότι ξέρεις. Εγώ δεν το άκουσα αυτό. Ναι, δεν το έψαξες. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά, εδώ και 10 χρόνια δεν υπάρχει τηλεόραση στο σπίτι μου. Είναι συνειδητή απόφαση. Την έχεις κλείσει, τέλος η τηλεόραση. Την έχω πετάξει. Την έχεις πετάξει, μάλιστα. Την έχω πετάξει, όχι από τον μπαλκόνι, αλλά την έχω δώσει για ένα κύκλο. Δεν την έχω χαρίσει καν. Θεωρώ ότι είναι ένα άχρηστο κουτί. Για ένα κύκλο καν τα υλικά της. Για τίποτα άλλο. Κατανοητό. Θα πω μερικά άλλα πραγματάκια που έχουν δημιουργηθεί. Καταρχήν, περισσότερη εστίαση στην ουσία. Πάρα πολλοί κόσμος σκέφτεται να εγκαταλείψει τις πόλεις, να ζει σε έναν πιο εναλλακτικό τρόπο ζωής από πολλές απόψεις.
πολλοί άνθρωποι σκέφτονται να δημιουργήσουν οικοκοινότητες. Έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν αυτό το όραμα. Με πιο εναλλακτικές πηγές ενέργειας, π.χ. Πιο φυσικό τρόπο ζωής. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει πολύ εύστοχα το λες, σωστή παρατήρηση, και εγώ γνωρίζω πολύ κόσμο που στρέφεται προς τη φύση γενικώς. Mm-hmm. Κάτι που δεν θέλει το σύστημα, βέβαια, έτσι, πάνω σε αυτό που λες. Και καθόλου, προσπαθεί, δεν είσαι ελεγχόμενος. Προσπαθεί να φέρει τον κόσμο στις μεγάλες πόλεις, προωθώντας μέχρι και σπόρους για τα διαμερίσματα, ας πούμε, για υποτίθεται να αναπτύξεις εκεί τις δικές σου καλλιέργειες, εν πάση περιπτώσει. Θέλει να φύγει ο κόσμος από τη φύση, να μην πάει προς τη φύση. Δεν το συμφέρει, δεν είσαι ελεγχόμενος όταν ζεις, ας πούμε, στην επαρχία. Στην πόλη είσαι απόλυτα ελεγχόμενος. Είσαι σαν κουτί κλεισμένος. Βέβαια. Και σε ελέγχω εύκολα. Να, να. Στο χωριό μου χάνεσαι λίγο. Γνωρίζεστε και όλοι μεταξύ σας. Δεν με συμφέρει και πολύ που στηρίζετε ο ένας τον άλλον εκεί στα χωριά. Ναι, βέβαια, απόλυτα. Το καταλαβαίνει εύκολα, νομίζω, και ο κόσμος. Έχεις δίκιο. Να. Έχει επέλθει μια μεγάλη αποποιηθοποίηση του συστήματος, δηλαδή π.χ. των μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ ακούω πλέον και νέα παιδιά και έχει και πολύ πλάκα ο τρόπος που εκφράζονται, έφηβα παιδιά, τα οποία φυσικά δεν πιστεύουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους κοροϊδεύουν, έτσι. Τους διακομωδούν, δηλαδή δεν πιστεύουν πια αυτά που ακούνε, γιατί απευθύνονται σε ένα IQ πολύ χαμηλό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ο τρόπος που εκφράζονται, τη θεματολογία τους. Δηλαδή, όσο αφελής και να είσαι, δεν μπορεί με τα χρόνια να μην έχεις καταλάβει ότι εδώ κάτι παίζεται, το οποίο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Οπότε, η απομυθοποίηση είναι για ένα μεγάλο γεγονός. Και το τελευταίο μου μήνυμα είναι μην τους κάνετε τη χάρη να χάσετε το χαμογελό σας. Πολύ σημαντικό και αυτό, έτσι. Το χαμόγελο στη ζωή. Με τίποτα. Ο άνθρωπος που δεν είναι ευτυχισμένος και που δεν είναι ελεύθερος είναι πολύ εύκολα ελεγχόμενος. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος δεν είναι εύκολα ελεγχόμενος. Και ο ελεύθερος. Μίνα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από τη δική σου έτσι ενασχόληση όλα αυτά τα 2-3 τελευταία χρόνια με τη δουλειά την οποία ασχολείσαι, βλέπεις ότι υπάρχει αύξηση του κόσμου που θέλει κάποια υποστήριξη ψυχολογική με αφορμή τα όσα πρωτόγνωρα έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια? Θα μιλήσω καθαρά σχετικά με τη δική μου εμπειρία, γιατί δεν είμαι ψυχίατρος. Μπορεί οι ψυχίατροι να σου πούν κάτι άλλο. Ναι, ναι. Σίγουρα οι άνθρωποι που είχαν κρίσεις πανικού και πολύ μεγάλα τα παράγωγα των lockdown και όλες τις κατάστασεις μπορεί να απευθύνθηκαν εκεί για να πάρουν κάποια αγωγή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται σε εμάς, για να διαφορήσω το ρόλο μου από αυτά τα επαγγέλματα, αλλά οι άνθρωποι που απευθύνθηκαν σε εμάς, απευθύνθηκαν μόλις κατάλαβαν ότι η ζωή τους επηρεάζεται αισθητά από όλο αυτόν τον διαχωρισμό. Και ξεκίνησε με το εργασιακό bullying και μετέπειτα με την οικογενειακή απομόνωση. Όταν δηλαδή εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα αποκλεισμού από το κοινωνικό σύνολο, είτε εργασιακά είτε σε φιλικό επίπεδο, και όταν άρχισαν και τα ζευγάρια μεταξύ τους να διαπληκτίζονται. Έτσι. Ο ένας είχε κάνει το σκεύασμα, ο άλλος δεν το έκανε και άρχισαν ξαφνικά να απομακρύνονται μεταξύ τους. Δεν έγινε αμέσως όμως. Μετά από μισό χρόνο άρχισαν να διαφαίνεται ότι άρχισαν να προβληματίζονται, γιατί όλοι είχαν την εντύπωση ότι αυτό θα περάσει κάποια στιγμή, εδώ καλό μας βγαίνει. Ναι. Ναι. Και όταν δεν περνούσε, ναι. προβληματίζονται, αν κάτσε η ζωή, με επηρεάζεται, δεν ήμουν όπως ήμουν. Υπάρχει μια αύξηση στο δικό σου τομέα, έτσι, πάνω σε τέτοιου είδους περιστατικά, με αφορμή όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια? Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Υπάρχει, αισθητά, γιατί δεν μπορεί να το αγνοήσεις, αφού σε επηρεάζει. Θα μπορούσες να πεις πόσο της 100 είναι αυτή η αύξηση, έτσι, να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς, για να το καταλάβει και ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί. 70%. Ναι. Τεράστιο ποσοστό, τεράστιο. Ναι. Δεν είναι μικρό. Ναι. Τεράστιο ποσοστό. Αφού μας επηρέασε, είναι, κοίταξε, είναι όπως αυτή η μπότα, δεν μπορεί να αγνοήσεις την μπότα που σε πατάει. Λόγω του ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη αφύπνιση, όπως λες, και είναι και πραγματικότητα, το νομίζω το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, σε σχέση με το τι ίσχυε στο ξεκίνημα της όλης της ιστορίας,
Νομίζω ότι αυτό το ποσοστό θα πέσει. Ποια είναι η εκτίμησή σου το επόμενο διάστημα? Θα ανεβεί. Θα ανεβεί. Ανεβαίνει όμως λίγο αργά στην Ελλάδα, αλλά ανεβαίνει. Αργά. Ναι. Ανεβαίνει επειδή έρχονται και άλλα περιοριστικά μέτρα, κατά τη γνώμη σου? Γενικά ο κόσμος αρχίζει και προβληματίζεται, ακόμα και αυτοί που ήταν τυφλά υποταγμένοι στο σύστημα και ήταν πραγματικά πεπισμένοι ότι ναι, αυτό γίνεται μόνο για το καλό μας, είσαι τρελή οι άλλοι που υποψιάζεστε κάτι άλλο, έχουν αρχίσει και προβληματίζονται, γιατί έχουν χάσει τα βασικά δημοκρατικά τους δικαιώματα. Αν ρωτήσεις ένα νομικό, θα στα πει πιο αναλυτικά. Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Κοίταξε να δεις, και το γεγονός και μόνο ότι εντός του lockdown, κάτι που δεν έγινε σε όλες τις χώρες, στην Ελλάδα έγινε, έπρεπε υποτιμητικά εγώ να γράφω ένα SMS και να δηλώνω ποια ώρα βγαίνω και γιατί, ναι. Δεν χτυπάει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά σου. Δηλαδή, ναι, βγάζω το σκύλο βόλτα, ας πούμε, στη γωνία, πρέπει να στείλω ένα SMS. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτό και μόνο εμένα με μειώνει. Απευθύνεται σε μένα, βέβαια, και έχω ένα IQ ρεβιθιού, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ναι, ναι, απόλυτα. Απόλυτα. Να γράφω ένα SMS για να βγω έξω. Ποινικοποιήθηκε η βόλτα. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος το έκανε όμως. Κι εγώ το έκανα. Έτσι. Δεν είχα να πληρώσω 300 ευρώ. Να. Αισθανόμουν... Πρόσεξε όμως, αν ο κόσμος δεν το έκανε, στο σύνολό του εννοώ, προφανώς δεν θα μπορούσε να σταθεί κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι, λέω ένα απλό παράδειγμα. Θα σου πω την πρώτη αγωνίστρια που δεν το έκανε, που είναι η κυρία Παγώνη. Ναι, δεν το έκανε. Η κυρία Παγώνη, ξέρει, ναι. Η συμπαθέστατη γλυκίδατη η κυρία Παγώνη, παραδέχτηκε μπροστά σε δημοσιογράφους ότι εγώ ποτέ δεν έγραψα κανένα SMS. Δεν ξέρω αν μπορείς να βρεις το απόσπασμα. Ποτέ. Ναι. Το είπε ξεκάθαρα και γελούσε κιόλας. Και είχε δίκιο. Δεν έπρεπε ούτε εγώ να το κάνω, ούτε εσύ. Μάλιστα. Άρα αυτό λέω. Αν ο κόσμος λοιπόν δεν το έκανε, δεν θα είχε σταθεί κάτι τέτοιο. Τώρα η Παγώνη, όπως λες, δεν το έκανε. Άρα αυτό τι σημαίνει? Μας έστειλε κάποιο μήνυμα ότι εμείς που έχουμε την εξουσία, που είμαστε τα κέντρα αποφάσεων, δεν το κάνουμε, θα το κάνετε εσείς? Ποιος θα με τιμωρήσει εμένα τώρα που τα λέω όπως πρέπει? Και... αυτό, εγώ δηλαδή που βγαίνω στις τηλεοράσεις, έχω την εξουσία. Αυτό ήθελε να πει, κατά τη γνώμη σου. Με μια δεύτερη ανάγνωση. Μήπως ήθελε να μας αφυπνήσει και να μας πει, μην το κάνετε, ρε παιδιά, ούτε εγώ το κάνω. Δεν ξέρω ποιος θα να... Σίγουρα όμως κατάλαβα μετά από αυτή τη δήλωση ότι κακώς που το έκανα κι εγώ. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι η δύναμη είναι όντως στον κόσμο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει ποτέ κανείς. Αν μάθει ο Έλληνας να ενώνεται και να αγαπάει τον διπλανό του και να μην σκέφτεται να τον πατήσει ή να τον υπερνικήσει ή να τον προσπεράσει, τότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αλληλεγγύη και ένωση χρειάζεται και περισσότερη αγάπη μεταξύ μας. Ναι. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Την οποία είχαμε χάσει βέβαια, διότι απλά με τον ερχομό του κορονοϊού έχουν βγει στην επιφάνεια όλες οι παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, να το πω έτσι. Δεν είναι ότι έγινε τώρα με κορονοϊό. Προφανώς είχαμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν. Σαν κοινωνία εννοώ. Φωνώ απόλυτα και δεν πήγαινε άλλο. Και τώρα καθάρισε η ήρα από το σιτάρι, αλλά ξέρεις κάτι. Πάντα υπάρχει ελπίδα. Όλοι οι άνθρωποι, αν θέλουν, μπορούν να μεταλλαχτούν προς το καλύτερο. Μεταλλαχτούν με την καλή έννοια, γιατί είναι και μια λέξη που είναι στη μόδα. Μπορούν να κοιτάξουν προς αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Αυτό που μας ενώνει είναι η ανάγκη μας για ευημερία, η ανάγκη μας για ελευθερία, για σεβασμό προς τα όρια του άλλου και την θέληση του άλλου. Έτσι. Θέλω να συνεχίζω να μπορώ να ελέγχω εγώ και να το εξουσιάζω το σώμα μου και όχι κάποιος άλλος. Και να μπορώ να εργάζομαι ελεύθερα και να μπορώ να η διαβίωση μου να είναι αξιοπρεπέστερη, όπως ήταν και πριν. Και όχι να μου επιβάλλουν τι πρέπει να κάνω στο σώμα μου. Το σώμα μου ανήκει μόνο σε μένα και σε κανέναν άλλο. Μάλιστα. Πολύ ηχηρά μηνύματα, πολύ σημαντικά μηνύματα αυτά που ακούμε και ακούει ο κόσμος, ελπίζω, αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθεί. Νομίζω ότι είσαι απόλυτα ξεκάθαρη. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, περισσότερο. Δεν ξέρω εσύ αν θες να προσθέσεις κάτι. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία
να εκφραστώ και σε ένα ειδησιογραφικό κανάλι. Τιμώ πάρα πολύ τη δουλειά σου και ξέρεις, με έχουν καλέσει 4 φορές στην τηλεόραση στο παρελθόν. Συνειδητά δεν έχω πάει. Δεν εμπιστεύομαι τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρώ ότι κάνεις πάρα πολύ έντιμη δουλειά. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από το μήνυμα που περνάς. Πάρα πολύ σωστή ειδησιογραφική δουλειά, πραγματικά. Συνέχισε το, σε παρακαλώ, γιατί χρειαζόμαστε έντιμους και σωστούς δημοσιογράφους. Είναι πολύ λίγοι στη χώρα. Είσαι από τους λίγους που ανήκουν σε αυτήν. Να είσαι καλά, με τιμάνε τα λόγια. Ευχαριστώ θερμά. Συγχαρητήρια και στη δική σου δουλειά, που επίσης σε χρειαζόμαστε, έτσι. Γιατί είναι ζητήματα που πλέον έχουν έρθει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αυτά τα ζητήματα του ψυχισμού, του κόσμου. Mm-hmm. Πραγματικά, έτσι, είναι πολύτιμη και η δική σου παρουσία. Δυστυχώς, η δικιά μας δουλειά, σε όποια βαθμίδα επαγγελματική και να ανήκουν, ξεκινάμε από τους life coaches, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους. Δυστυχώς, είναι απειροελάχιστοι αυτοί που έχουν μιλήσει. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει καν κάποιος από το επάγγελμά μας δημόσια. Ελάχιστοι, πραγματικά, και εγώ δεν έχω δει πολλούς να μιλάνε. Να μιλάνε στη σωστή κατεύθυνση, εννοώ, έτσι. Αντιλαμβάνεται. Και για τα πραγματικά προβλήματα που έχουν προκύψει μέσα στα 2 χρόνια, μιλάνε σωστή. Στον κόσμο, δίνουν σημαντικές πληροφορίες οι άνθρωποι αυτοί. Σίγουρα θέλουν να κάνουν καλό, αλλά αγνοούν εντελώς την κατάσταση που έχει προκύψει και έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα φοβερά κοινωνικά προβλήματα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Και ξέρεις, αυτό είναι για μένα. Είναι σαν να σηκώνουν το χαλί και να. Αντί να καθαρίσουν το χώρο, τα βάζουν από κάτω από το χαλί. Τα σκουπιδάκια κάτω από το χαλί, ναι, και δεν γίνεται αυτό, γιατί μιλάμε, εμείς ασχολούμαστε με την ψυχή του ανθρώπου και όχι με την επιφάνεια. Δεν μπορείς να φοράς μια πανοπλία και να αγνοείς αυτό που γίνεται. Βγάλει την πανοπλία και δες την πραγματικότητα. Δες την πραγματικότητα, γιατί ο αυτοκράτορας είναι γυμνός τελικά. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο.